Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα για ακόμα ένα λόγο. Με την πρεμιέρα της ομάδας μας στο Παραΐμνη κλείνει η αυλαία της καρδιάς ενός μεγάλου δικού μας αθλητή, του Παναγιώτη Τρισόκα. Σας ευχόμαστε ένα ωραίο αγώνα. Ακολουθεί η παρουσίαση των ομάδων. Θα δούμε την παρουσίαση των δύο ομάδων τώρα. Ξεκινήσουμε με την παρουσίαση της φιλοξενούμενης ομάδας του Κεραυνού Στροβόλου. Ξεκινώντας από τον Κεραυνό. Με τον νούμερο 1, Wesley Channels. Με τον Wesley Channels. Νούμερο 3, Joshua Huggins. Joshua Huggins. Νούμερο 4, Ραφαήλ Ελευθερίου. Ραφαήλ Ελευθερίου. Νούμερο 5, Simon ο Μιχαήλ. Simon ο Μιχαήλ. Νούμερο 6, Anthony King. Ο Anthony King. Νούμερο 9, Νίκος Τηλιανού. Ο Νίκος Τηλιανού, ο οποίος δεν θα αγωνιστεί σήμερα. Ο Ανδρέας Παπαπίτης, ο Νικόλας Παπαδημητρίου, ο αρχηγός, ο Γιώργος Θεοχαρίδης, ο Ντάριλ Βίλις, ο Κένι Μπάρκερ και ο Άρης Κορονίδης. Προπονητής ο κύριος Χριστόφορος Λιβαδιώτης με βοηθό τον κύριο Μιχάλη Ματσεντίδη. Τώρα θα για την παρουσίαση της Ένωσης Νέων Παραλυμνίου στο πρώτο της επίσημο παιχνίδι. Στο γήπεδο της. Μάικ Μπάλογκαν. Ο Μάικ Μπάλογκαν. Νούμερο 4. Άντωνις Φίλε. Ο Άντωνις Φίλε. Βασίλης Χαραλάμπους. Ο Βασίλης ο Χαραλάμπους. Νούμερο 9. Παύλος Τηλιανού. Ο Παύλος ο Στυλιανού. Νούμερο 11. Μιχάλης Κουμής. Ο Μιχάλης ο Κουμής. Νούμερο 13. Σιμεών Σολομού. Ο Σίμος Σολομού. Νούμερο 16. Παναγιώτης Μάρκου. Παναγιώτης ο Μάρκου. Νούμερο 22. Τζάρβις Ρέι. Ο Τζάρβις Ρέι. Νούμερο 23. Ζάκης Παπαδόπουλος. Ο Ζάκης ο Παπαδόπουλος. Νούμερο 44. Κατάριαν Ρέιν. Ο Κατάριαν Ρέιν. Νούμερο 60. Τζέρι Εβανς. Ο Εβανς. Και με το νούμερο 19. Ο Παναγιώτης Τρισόκας. Ο Παναγιώτης ο Τρισόκας. Ο οποίος έχει την τιμητική του σήμερα, όπως είπαμε, ακούτε και τον κόσμο να φωνάζει ρυθμικά το όνομά του, ο Παναγιώτης ο Τρισόκας. Λίγα λόγια για τον Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης τώρα θα ακούσουμε και λίγα λόγια. Ξεκίνησε την καριέρα του στην ομάδα μας το 1997-98 και το 2000-2001 πήρε μεταγραφή με ποσό ρεκόρ για την ομάδα του Κεραυνού, στην οποία έκανε μεγάλη καριέρα για 14 ολόκληρα χρόνια. Έπαιξε στην Ένωση εκ νέου στην πρώτη μας σεζόν, στην πρώτη κατηγορία, το 2014-15. Ακολούθως, 3 χρόνια στην ΑΕΚ και κλείνει φέτος τον κύκλο όπως αρμόζει στην ομάδα που τον ανέδειξε. Παράλληλα, υπήρξε αρχηγός και πρωτοστάτης σε μεγάλες επιτυχίες της εθνικής ομάδας για 2 δεκαετίες. Κατέκτησε 4 πρωταθλήματα, 7 κύπελλα, 5 ασπίδες και συνέλεξε αναρρύθμιτες προσωπικές διακρίσεις. Ως ένδειξη τιμής, η φανέλα με το νούμερο 7, η φανέλα με την οποία άρχισε την καριέρα του, θα αποσυρθεί από την ομάδα μας και θα αναρτηθεί στον ουρανό του σταδίου μας το τέλος της φετινής περίοδου. Έβγε Παναγιώτη. Ο αριθμός 7 λοιπόν θα αποσυρθεί, ήταν ο αριθμός που καλούμε τώρα ο Τρισόκας ξεκίνησε να αγωνίζεται. Τον Παναγιώτη. Και τώρα θα γίνει η βράβευση του Παναγιώτη Τρισόκα. Καλούμε επίσης τον πρόεδρο του σωματείου μας, τον επικεφαλής Ένωσης Νέων Παραλυμνίου και τον πρόεδρο του Κυπριακού Οργανισμού Καλαθόσφαιρας. Εδώ θα γίνει η απονομή από τον Παύλο τον Τοουλάκο, βλέπετε και τη θερμή αγκαλιά από τον πρόεδρο της Ένωσης Νέων Παραλυμνίου, της μπασκετικής ομάδας της Ένωσης, ο Τρισόκας. Ο οποίος, όπως πολύ σωστά ανέφερε και η εκφωνήτρια, έχει κατακτήσει 4 πρωταθλήματα, το 2001, το 2008, τα δύο αυτά με τον Κεραυνό, το 2016 και το 2018 με την Πετρολίνα ΑΕΚ και έχει υπάρξει επίσης και 5 φορές φιναλίστ του πρωταθλήματος το 2003-2004.
το 2009, το 2012 και το 2017. Γήπεδο της Έως του Νέου Παραλυμνίου. Κύριος Θεόδωρος Πυρίλης έχει πάρει το μικρόφωνο. Πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενος, πολύ ευτυχισμένος που τελικά μέσα από διάφορα εμπόδια καταφέραμε σήμερα να παίξουμε ένα μήνα νωρίτερα από ό,τι προβλεπόταν το σημερινό αγώνα. Θέλω να συγχαρώ τους μελετητές Γιώργο Καρά, Μαρία Σάνταλο, Σταύρο Νέο, Δημήτρη Γιαννή και Γιώργο Κερμίτσι, που πραγματικά τον τελευταίο μήνα έδωσαν την ψυχή τους για να μπορέσουμε να είμαστε σήμερα εδώ. Επίσης, να ευχαριστήσω τον Δημοτικό Μηχανικό του Δήμου Παραλυμνίου, τον κ. Αντρέα Γεωργίου, που αυτός σε συνεργασία με την ομάδα έφεραν αυτόν το πολύ όμορφο αποτέλεσμα. Πραγματικά, από τη μια λυγόμαστε, αλλά ταυτόχρονα χαιρόμαστε που με τον πρώτο αγώνα σε αυτό το γήπεδο τιμούμε σήμερα τον καταξιωμένο μας καλαθοσφαιριστή και της Ένωσης και του Καλαθοσφαιρισμού και της ΑΕΚ και της Εθνικής, τον Παναγιώτη τον Τσόκα, ο οποίος τερματίζει την καρδιά του και τον ευχαριστούμε θερμά για όλη την προσφορά του που είχε ως αθλητής προσφέρει στον κυπριακό αθλητισμό. Να πούμε ότι την καρδιά του καλαθοσφαιριστής την τερματίζει σήμερα, αλλά ο Παναγιώτης συνεχίζει να προσφέρει στον αθλητισμό μέσω της συμμετοχής του στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού. Παραγωγή του, σας ευχαριστούμε και να έχετε την τιμή και από τον Δήμο Παραλυμνίου. Σας ευχαριστούμε θερμά. Να λοιπόν και από τον Δήμαρχο του Παραλυμνίου, τον Θόδωρο τον Πυρίλη, ο οποίος και αυτός με δικές του προσωπικές μάχες κατάφερε και βοήθησε την ομάδα της Ένωσης να αποκτήσει το δικό της σπίτι. Ο κύριος Σύλλογος Ευχαριστών βραβεύει τον Παναγιώτη Τρισόκα για την πολιτική προσφορά του στο άθλημα. Θα τον βραβεύσει ο Γιώργος Καθαρίδης, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος του Συνδέσμου. Βράβευση και από τον Παναγιώτη Καλαθοσφαιριστών, από τον Γιώργο τον Θεοχαρίδη και τον Άρη τον Κορονίδη. Και ένα μυστική φωτογραφία. Και μια ακόμα αναμυστική φωτογραφία. Πριν να ξεκινήσει η λογική. Συνεχιστή η συνεχιστή.